αδερφή μου, με την βοήθεια του Θεού μας, που μας αγάπησε τόσο πολύ και έχισε το αίμα του επάνω στον Σταυρό για να μας σώσει, και δια πρεσβειών της υπεραγίας Θεοτόκου και του Αγίου Μεγαρομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου και των Αγίων Αναργύρων, των οποίων την μνήμη επιτελέσαμε σήμερα, και εύχομαι και καλό μήνα να μας δώσει ο Θεός μας και να φτάσουμε με το καλό και στην νηστεία των Χριστουγέννων και, τη γέννηση του Χριστού μας. Θα ασχοληθούμε σήμερα με έναν θέμα το οποίο δεν είναι όπως τα άλλα θέματα, αλλά ένα θέμα πολύ σοβαρό στην ύπαρξη του ανθρώπου. Όταν έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο, τον έπλασε για να μην αποθάνει. Τον έπλασε να είναι αθάνατος. Είχε τη δυνατότητα ο άνθρωπος να μην αποθάνει. Δηλαδή εξαρτάται από την ειδική του βούληση, εάν θέλει να αποθάνει ή αν δεν θέλει να αποθάνει. Επροτίμησε να αποθάνει ο άνθρωπος. Και πώς έγινε το τούτο? Διότι παρεύει την εντολή του Θεού. Αφού παρεύει την εντολή του Θεού, τότε αμέσως εισήλθε ο θάνατος στον άνθρωπο που δεν υπήρχε. Τον έπλασε ο Θεός να είναι αθάνατος. Επροτίμησε όμως να αποθάνει, να υποφέρει, να βασανίζεται για να επανέλθει στην προτέραν θέση την οποία του έδωκε ο Θεός. Δηλαδή στην αθανασία. Ο Θεός, εφόσον τον έπλασε να είναι αθάνατος, θέλησε πάλι να τον μεταφέρει στην ιδίαν θέση της αθανασίας, πλην όμως ο άνθρωπος για να εισέλθει την δευτέραν φοράν στον χώρο εκείνων της αιωνιότητος που δεν υπάρχει θάνατος, πρέπει να αγωνιστεί, να προσπαθήσει να κάνει θυσίες στη ζωή του και να είναι ο παρόν κόσμος πλέον ένα στάδιο αγώνος, το οποίο στάδιο θα παρουσιάσει τον νικητήν άνθρωπον ή τον ηττημένον άνθρωπον. Αυτό είναι η εικόνα την οποία παρουσιάζει η παρούσα ζωή. Πλην όμως ο Πανάγαθος Θεός, αφού εισήλθε ο θάνατος εις τον άνθρωπο και προτίμησε ο άνθρωπος να αποθάνει, η μεγάλη του αγάπη η θέλησε να μην εξαφανιστεί το δημιούργημά του, το ανθρώπινο γένος το οποίο έπλασε. Κάτι το οποίο αποθνίσκει, κάτι το οποίο φεύγει, όταν ο Θεός δεν θέλει, εξαφανίζεται. Δηλαδή, εάν αυτή τη στιγμή μπροστά μας έχουμε ένα δέντρο, το δέντρο αυτό μοναδικό πάνω στην γη, εάν δεν φροντίσουμε το δέντρο αυτό να το πολλαπλασιάσουμε με τους νόμους που έδωκε ο Θεός, τους νόμους της φύσεως, τότε το μοναδικό αυτό δέντρο θα εξαφανιστεί, διότι όσο καιρό και αν ζήσει, κάποια μέρα θα ξηραθεί το δέντρο αυτό, θα φτάσει η ξηρασία εις τας ρίζας του δέντρου και θα εξαφανιστεί, δεν θα βλαστήσει πλέον. Κατά τον ίδιο τρόπο και ο άνθρωπος, εφόσον επλάστη από τον Θεό και ήρθε ο θάνατος να τον εξαφανίσει τον άνθρωπο, τότε ο Πανάγαθος Θεός, για να μην εξαφανιστεί το ανθρώπινο γένος από την γη, το δημιούργημα αυτό το οποίο έπλασε κατά την ιδία του εικόνα, προσπάθησε ο Θεός και έδωκε λύση μέσα στην πάνσοφον δημιουργία του ο Θεός και τα σχέδιά του τα θεϊκά, μέσα στην παντοδυναμία του ο Θεός έδωκε στον άνθρωπο τρόπον να μην αποθάνει, να μην εξαφανιστεί. Ο τρόπος που έδωκε ο Πανάγαθος Θεός είναι ένα από τα 7 μυστήρια της Εκκλησίας, διότι όταν δημιούργησε την Εκκλησία ο Θεός,
όταν κατέβηκε από τους ουρανούς και έχυσε το αίμα του και δημιούργησε την εκκλησία του, την εστερέωσε επάνω σε 7 στήλους. Οι 7 αυτοί στήλοι, όπου στηρίζεται η εκκλησία, είναι τα 7 μυστήρια του Θεού. Μέσα στα 7 μυστήρια αυτά υπάρχει και το μυστήριο το οποίο ο Θεός έδωκε στη ζωή του ανθρώπου για να τον περιφρουρήσει αφενός, να τον διαφυλάξει αφετέρου και να τον πολλαπλασιάζει στον κόσμο τούτον, να μην τον αφήσει να εξαφανιστεί ως δημιούργημα το οποίο έπλασε. Το μυστήριο τούτο είναι εκείνο το οποίο εισέρχεται στη ζωή του ανθρώπου. Ορμά ο θάνατος δια να εξαφανίσει τον άνθρωπο, έρχεται το μυστήριο αυτό, το μέγα, το οποίο ονομάζεται μυστήριο του γάμου, και από τη μία πλευρά ο θάνατος θερίζει και από την άλλη πλευρά το μυστήριο τούτο ανασταίνει τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος βέβαια μέσα εις όλην αυτήν την δημιουργία του Θεού δεν γνώρισε καλά τι είναι τούτο το μυστήριο. Και δι' αυτόν τον λόγο δεν το εκτίμησε, δεν το έλαβε ότι είναι σχέδιο Θεού για να μην εξαφανιστεί το ανθρώπινο γένος. Δεν αντελήφθη ότι το μυστήριο τούτο είναι εκείνο το οποίο θα δημιουργήσει μέλη της βασιλείας των ουρανών. Διότι εάν δεν υπήρχε αυτό το μυστήριο, δεν θα υπήρχαν και μέλη της βασιλείας των ουρανών. Δι' αυτόν τον λόγο δημιούργησε δύο στρατόπεδα ο Θεός. Το ένα στρατόπεδο να ονομάζεται θριαμβεύουσα εκκλησία και το άλλο στρατόπεδο να ονομαστεί αγωνιζομένη εκκλησία. Η θριαμβεύουσα εκκλησία είναι εκείνη η οποία, όπως αυτή τη στιγμή εμείς ακούμε το λόγο του Θεού, κατά τον ίδιο τρόπο στην βασιλεία των ουρανών, εκείνοι οι οποίοι ηγονίστησαν και εισήλθαν νικητές στην Άνω Ιερουσαλήμ, όλοι εκείνοι αποτελούν τα μέλη τα οποία βρίσκονται στον Παράδεισο. Και τούτη τη στιγμή, εάν πιστεύουμε στον Θεό, είμεθα μέσα στον Παράδεισο αυτή τη στιγμή. Όσοι εισέρχονται μέσα στην Εκκλησία είναι μέσα στον Παράδεισο. Το είχαμε θίξει και άλλοτε ότι οι πρώτοι χριστιανοί, εισερχόμενοι μέσα εις τον ναό, επροσκυνούσαν το δάπεδο του ναού ως δάπεδο του Παραδείσου. Βέβαια, παρήλθαν τα χρόνια, παρήλθαν οι γενναίες των ανθρώπων, εφτάσαμε εις ένα σημείο το οποίο άλλοτε μεν ονομάζεται εξοικείωση και άλλοτε ασέβεια. Ο άνθρωπος εξοικειωνόμενος με την Εκκλησία εισέρχεται μέσα και δεν φοβάται, δεν εκτιμά ότι είναι του Θεού το σπίτι, δεν βλέπει ότι είναι ο Παράδεισος και μέσα στην Εκκλησία γίνονται ασέβειες πολλές. Τα μέλη της Βασιλείας των Ουρανών δια να εισέλθουν και να αποτελέσουν την αιώνιον Εκκλησία, την θριαμβεύουσαν Εκκλησία, πρέπει να υπάρχουν στον κόσμο τούτο. Δεν δημιουργούνται στους ουρανούς. Δεν έδωκεν ο Θεός δημιουργία του ανθρώπου εις τον ουρανόν. Έδωκεν ο Θεός δημιουργία του ανθρώπου εις την γη. Πάνω σε αυτή την γη θα δημιουργηθούν τα μέλη της βασιλείας των ουρανών. Και ο άνθρωπος ευρισκόμενος επιρρεπής προς την αμαρτία, εκχυλίας μητρός του άνθρωπος, ρέπει προς την αμαρτία. Μόλις πλαστεί δηλαδή, το εύκολο το οποίο υπάρχει στη ζωή του είναι η διάπραξη της παρανομίας, να διαπράττει το κακό. Αυτό είναι το εύκολο. Το δύσκολο είναι να διαπράττει το θέλημα του Θεού. Και εις τον αγώναν τούτον ο Πανάγαθος Θεός έδωκε τιμή εις τον άνθρωπο. Η τιμή που του έδωκε είναι τόσο μεγάλη, ούτως ώστε τον κατέστησε να γίνει συνδημιουργός. Δηλαδή, όπως ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο, ο άνθρωπος έρχεται αυτή τη στιγμή να δημιουργεί άνθρωπον. Περίεργο πράγμα. Είναι εύκολο πράγμα να δημιουργήσεις άνθρωπον?
είναι εύκολο πράγμα να εισέλθεις μέσα σε ένα απέραντο μεγάλο μέρος, το οποίο είναι έρημον πέρα για πέρα, μέσα σε μια απέραντον έκταση έρημου. Μπορείς από εκείνη την έρημο να πλάσεις άνθρωπο. Και όμως ο Πανάγαθος Θεός έδωσε τέτοια τιμή στον άνθρωπο, ούτως ώστε να δημιουργεί άνθρωπον. Με μία διαφορά, όταν δεν θέλει ο Θεός, δεν δημιουργεί ο άνθρωπος μόνος του συνάνθρωπον. Ο Θεός είναι ο πρώτος δημιουργός. Ο άνθρωπος είναι ο δεύτερος δημιουργός. Και γίνεται Θεός και άνθρωπος συν δημιουργεί μιας ψυχής και μιας ζωής. Ευρισκόμενοι στον κόσμο έχουμε δύο τινά. Την ζωή που ζούμε, που περπατούμε, που κινούμεθα, που δημιουργούμε, που πράττουμε, που επιβιώνουμε. Αυτή είναι η ζωή του άνθρωπου. Πλην όμως ζωή έχουν μόνον τα ζώα, δηλαδή τα άλογα ζώα, τα οποία δεν αναπτύσσουν ούτε επιστήμες, ούτε σπίτια, ούτε εφευρέσεις, ούτε καμίαν πρόοδο. Τα ζώα είναι μέσα εις την πλάση του Θεού ως ζωή μόνον. Εδώ είναι το λεπτό θέμα, διότι έχουμε τους ζωολάτρες, οι οποίοι νομίζουν ότι τα ζώα έχουν ψυχή και το διατηρήτουν αυτό. Έχουν ψυχή, λέγει, τα ζώα. Δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι, βρίσκονται στην αυτήν άγνοια και νομίζουν ότι το ζώο έχει ψυχή και ότι ο Θεός κατέβηκε από τους ουρανούς για να σώσει το ζώο. Αλλά δεν ήρθε ο Θεός για να σώσει το ζώο, το άλογο, αλλά το λογικό ζώο. Επειδή και εμείς έχουμε ζωή, έχουμε και εμείς την επωνυμία ότι είμαι θα ζώα, πλην όμως λογικά, όχι άλογα. Και στο σημείο τούτο ακριβώς, επειδή ο άνθρωπος έχει ζωή, έχει και ψυχή. Πώς δημιουργείται τώρα αυτό το πλάσμα του Θεού, το οποίο έχει ζωή και ψυχή? Μήπως ο Θεός, νομίζουμε ότι εν τη δημιουργία του, όταν ο άνθρωπος με τον Θεό συνδημιουργούν και γεννάται ένα παιδί στον κόσμο τούτον με ψυχή και ζωή, μήπως νομίζουμε ότι η ψυχή εκείνη προϋπήρχε? Δηλαδή ο Θεός άνοιξε μία αποθήκη και πήρε μία ψυχή από τις πολλές που έχει και σου την έδωκε? Όχι, αδερφοί μου. Την στιγμή κατά την οποία ο άνθρωπος βάζει το χέρι του και ο Θεός βάζει το χέρι του, την στιγμή εκείνη δημιουργείται μία ζωή και μία ψυχή εκ του μη όντως. Δηλαδή από μέσα στην αχανή εκείνη σφαίρα της ανυπαρξίας δημιουργείται μία ψυχή, μία ζωή. Δεν είμαι θα πουθενά και μας έπιασε ο Θεός και μας έφερε εδώ. Μας σε δημιούργησε εκ του μη όντως δια της συνεργίας του ανθρώπου. Ο Θεός δημιουργός, ο άνθρωπος δημιουργός, συνδημιουργεί και οι δύο, Θεός και άνθρωπος, και επλαστήκαμε εμείς και είμεθα αυτή τη στιγμή και αγωνιζόμεθα για να ζήσουμε στην Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό το μέγα μυστήριο, το οποίο ακριβώς προσπαθώ να το απλοποιήσω όσον μου είναι δυνατόν με τη χάρη του Θεού για να το καταλάβουμε, αυτό το μέγα μυστήριο του Θεού παρεξηγήθη στον άνθρωπο. Και αντί να λάβει την πλευρά την πνευματική και την αποστολή την οποία έδωκε ο Θεός στον άνθρωπο, έλαβε δυστυχώς την σαρκική πλευρά. Και δεν εννοεί ότι έχει μία αποστολή στον κόσμο τούτον. Θέλει ο άνθρωπος να ευρίσκεται μόνο πλευρά, εις την μία πλευρά, δηλαδή εις την σαρκική πλευρά, η οποία τώρα είναι και αύριον δεν είναι. Σήμερον υπάρχει και αύριον εξαφανίζεται. Μέσα σε αυτήν την πλευρά πεισμώνει ο άνθρωπος το δημιούργημα του Θεού για να μην υπακούει στον Θεό. Και εξέλαβε αυτό το μυστήριο
ως μυστήριον ειδονής, ειδονής σαρκικής, η οποία έρχεται και παρέρχεται εν ρηπή οφθαλμού. Μέσα σε ένα δευτερόλεπτο εξαφανίζεται αυτή η ειδονή, την οποία ο άνθρωπος επιποθεί να έχει, ζητεί να έχει. Και αυτό κατήντησε τον άνθρωπο, τον οδήγησε τον άνθρωπο να γίνει σαρκικός, να μην είναι πνευματικός. Και εκ τούτου το γεγονότος, επειδή ο άνθρωπος έγινε σαρκικός άνθρωπος, όχι πνευματικός άνθρωπος, έφτασε στο σημείο να λησμονεί την ύπαρξη του Θεού. Να μην τον ενδιαφέρει ο Θεός, ούτε εάν τον βλέπει, ούτε εάν τον παρακολουθεί, ούτε εάν πρέπει να πράξει το θέλημά του, ούτε τίποτε. Αυτά όλα δεν τον ενδιαφέρουν και έμεινε ολοκάθαρα προς το σαρκικό μέρος, εξήγηρε την οργή την θεϊκή του Δημιουργού Θεού, την εξεσήκωσε ως ξεσηκώνεται το κύμα μέσα στη θάλασσα και αυτή η οργή του Θεού επροκάλεσε, αδερφοί μου, και την εξαφάνιση του ανθρώπου. Και έδωκε τέτοιαν μεγάλη τιμωρία ο Θεός στον άνθρωπο, ούτως ώστε ο ίδιος είπε ότι άλλη φορά, όσο και αν μου φταίξει το παιδί μου, δεν θα το τιμωρήσω με αυτό το είδος της τιμωρίας. Ποιο ήταν το είδος αυτό? Όταν άνοιξε τους καταράχτας του ουρανού και της γης και έπνιξε πάσαν πνοήν ζώσαν επί της γης. Δεν αφήσε τίποτε πάνω στην γη. Όλα είχαν εξαφανιστεί. Μόνον επρονόησε ο Θεός πάλι μέσα στην αγάπη του και είπε να μην τον εξαφανίσω τελείως, δια το είναι αυτόν σάρκα, διότι είναι μόνο σάρκα, δεν με βλέπει, δεν με κοιτάζει, δεν με υπολογίζει, δεν με ακούει. Θέλω να τον εξαφανίσω και πάρει μέσα στο άπειρο εκείνο έλεος του Θεού, μέσα στην αγάπη του, έσωσε μόνον 8 ψυχάς. Τον Νόε, την γυναίκα του και τα παιδιά του και τους γαμπρούς του. 8 ψυχές. Εσώθησα μόνον 8 ψυχές. Από εκείνας τας 8 ψυχάς, ο Πανάγαθος Θεός δημιούργησε πάλι ένα έθνος ανθρώπινο, ένα ανθρώπινο γένος πάνω στην γη. Και αυτό το ανθρώπινο γένος θέλησε πάλι να ποιήσει πάλι ανταρσίαν κατά του Θεού και είπε ότι εάν θα μου με ξαναπνίξει πάλι με το νερό ο Θεός, εγώ θα χτίσω ένα πύργο πανύψηλο που δεν θα φτάσει ποτέ το νερό εκεί. Αυτή είναι η ανοησία του ανθρώπου. Και ήρθε να χτίζει εκείνον τον πύργο, ο οποίος ονομάστη πύργος της Βαβέλ. Βαβέλ σημαίνει σύγχυσης. Και όταν έφτασα σε ένα σημείο, εσύγχυσε ο Θεός τας γλώσσες των ανθρώπων και εκείνος ο πύργος δεν τελείωσε. Είδε την υπερηφάνεια του ανθρώπου και δεν τελείωσε αυτός ο πύργος της Βαβέλ, της συγχύσεως. Διότι τότε δημιουργήθησαν όλες οι γλώσσες της γης. Τότε δημιούργησε ο Θεός την πολυγλωσία. Δεν ομιλούν όλοι την ίδια γλώσσα, αλλά άλλοι μιλούν άλλη γλώσσα και άλλοι άλλη γλώσσα. Προχωρούμε όμως για να έρθουμε στο σημείο για να επισημάνουμε τώρα αυτό το οποίο είπαμε στην αρχή ότι ονομάζεται μυστήριο γάμου. Αυτό το μυστήριο του γάμου είναι μία σελίδα της ζωής του ανθρώπου που ανοίγεται το όσον πολύ μεγάλη που σχηματίζει έναν βιβλίο, ολόκληρο βιβλίο. Καθένας από εμάς που ακούμε αυτή τη στιγμή το Θείο Κήρυγμα γνωρίζουμε ότι από την ημέρα με συγχωρείτε, από την ημέρα κατά την οποία η Εκκλησία μας ίνωσε, από την ημέρα εκείνη ίνιξε μπροστά μας ένα βιβλίο διαφορετικό από εκείνο το οποίο είχαμε προ του γάμου. Αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι βιβλίο πλέον του γάμου, έχει πολλά να πει εις τον άνθρωπο. Έως ότου όμως να φτάσουμε σε αυτό το βιβλίο, θα δούμε ότι υπάρχει μια προετοιμασία. Η προετοιμασία αυτή ονομάστη αραβών. Αραβωνίζεται ο άνθρωπος. Δεν εισέρχεται αμέσως εις το μυστήριο του γάμου, αλλά εισέρχεται εις τα πρόθυρα του μυστηρίου. Τα πρόθυρα του μυστηρίου ονόμασε πάλιν ο Θεός αραβώνα. Αραβών, η λέξη αυτή
σημαίνει υπόσχεσης. Υπόσχομαι ότι θα κάνουμε ένα μυστήριο το οποίο θα ευλογήσει ο Θεός. Από την ημέρα κατά την οποία ο άνθρωπος θα εισέλθει μέσα στο μυστήριο, πρέπει να προετοιμαστεί προηγουμένως να γνωρίσει ένα πλάσμα το οποίο θα ζήσει μαζί του σε όλη του τη ζωή. Είναι η εκλογή πλέον του ανδρός δια την γυναίκα και της γυναικός δια τον άνδρα. Αυτή η προετοιμασία, αυτά τα πρόθυρα του μυστηρίου του γάμου που ονομάζονται αραβών, έχουν μόνον τον εξής σκοπό, αδερφοί μου. Πρώτο, απαγορεύεται αυστηρότατα από τον Θεό πάσα σαρκική μίξης μετά του αραβωνιαστικού ή της αραβωνιαστικιάς. Δηλαδή, μεταξύ των δύο τούτων δεν επιτρέπεται ουδεμία σαρκική πράξης. Ουδεμία. Τούτο το είχαν οι πρόγονοι μας, οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας, σε αυστηρότητα πολύ. Παρήθαν όμως εκείνες οι γενεές και φτάσαμε στην σημερινή γενεά, η οποία ζούμε, την οποία ζούμε. Αυτή η γενεά παρεξήγησε τον αραβώνα και αντί να είναι στάδιο ελέγχου, εκλογής και αποφάσεως, εισέρχεται μέσα στην σαρκική πράξη και εγείρη των θυμών του Θεού. Ο Θεός οργίζεται διότι παραβαίνει ο άνθρωπος την εντολή του. Δεν κάνει αυτό που του είπε ο Θεός. Αντί να εκλέξει, να προσπαθήσει να κάνει εκλογή, εισέρχεται αστραπιαίος μέσα σε έναν άλλον τομέα, ο οποίος είναι παρά τον νόμο του Θεού. Αυτό θα το δούμε στην συνέχεια και τι μας λέγει ο Πανάγαθος Θεός. Εμείς όμως θα πούμε μερικά λόγια αυτή τη στιγμή, προτού αναγνώσουμε το θέλημα του Θεού. Εις τον αραβώνα, τι ζητεί ο άνθρωπος και τι ζητεί η γυναίκα. Θα πάμε εις τον άντρα. Όταν θέλει να εισέλθει στο μυστήριο του γάμου, πρέπει να το αποφασίσει πρώτα, να το σκεφτεί πολύ καλά, διότι αυτό που πάει να κάνει είναι το θέλημα του Θεού. Αρχίζει από τον αραβώνα του Θεού το θέλημα. Οπότε στην εκλογή αυτή πρέπει να προσέξει πολύ εκείνο το πλάσμα το οποίο θα έβρει ως σύντροφο της ζωής του. Τι θα προσέξει? Θα προσέξει πρώτα τον πνευματικό τομέα. Δηλαδή, εάν η κόρη αυτή φοβάται τον Θεό, εάν εκκλησιάζεται, εάν εξομολογείται, εάν κοινωνεί, εάν προσεύχεται. Θα προχωρήσει έπειτα από εκεί για να ειδεί την γενεά που παίρνει, δηλαδή τον πατέρα, τη μητέρα, τους αδερφούς, τις αδερφές, να τα προσέξει όλα αυτά. Αφού φτάσει σε ένα σημείο, πρέπει να εξετάσει έτσι περισσότερο. Ως μητέρα πλέον, πώς θα φερθεί εις τα παιδιά μου τα οποία θα μου δώσει ο Θεός? Μήπως είναι οκνηρή, μήπως είναι γλωσσόδης, μήπως είναι πόρνη, μήπως είναι το χωρόν, μήπως είναι των διασκεδάσεων, μήπως είναι των εκδρομών, μήπως είναι για τα κομμωτήρια τα οποία σήμερα ομιλούμε στην πράξη πλέον, μήπως είναι για τη μόδα, μήπως τα αλλάζει το πρωί και το βράδυ και το μεσημέρι, μήπως δεν θα την νοιάζει για τον άντρα της, μήπως δεν θα έχει καμία σκέψη για οικογένεια, μήπως δεν θα ενδιαφέρεται για εκείνα τα παιδιά τα οποία θα της δώσει ο Θεός. Όλα αυτά πρέπει να τα προσέξει ο άντρας. Είναι η περίοδος της εκλογής του συντρόφου της ζωής. Και πηγαίνουμε τώρα στην γυναίκα. Θα αποφασίσει να πάρει σε έναν άντρα. Σήμερα τι έχει γίνει? Εισήρθε ο διάβολος, παρέσυρε τον σκοπό του μυστηρίου του γάμου, εισήρθε μέσα στην διάνοια της γυναικός η μία με την άλλη και έχουν σκοπό τον εξής. Δοκίμασε τον, λέγει πρώτα, μήπως είναι έτσι ή έτσι ή έτσι. Αυτή η δοκιμή όμως
Δεν είναι δοκιμή που θέλει ο Θεός. Είναι δοκιμή που θέλει ο διάολος. Οπότε εισέρχεται η γυναίκα μόνο με αυτόν τον σκοπό να δοκιμάσει αν είναι άντρας. Τα ευκόλως εννοούμενα, όσα μπορώ να σας πω. Τα περισσότερα δεν θέλω να σας τα πω, διότι δεν αρμόζει στον χώρο. Και τι γίνεται. Δεν την ενδιαφέρει αν καπνίσει. Δεν την ενδιαφέρει αν μεθάει. Δεν την ενδιαφέρει αν είναι εργατικός, διότι πρέπει να εργάζεται να ζήσει την οικογένεια. Δεν κοιτάζει αν είναι βλάσφημος, αν δεν εκκλησιάζεται, αν δεν εξομολογείται, αν δεν κοινωνεί, αν δεν προσεύχεται, αν δεν νηστεύει. Δεν την ενδιαφέρει εάν γυρίζει δεξιά και αριστερά με άλλες γυναίκες. Κοιτάζει μόνο ένα μέρος, αν είναι άντρας. Αλλά αυτό είναι και το φοβερότερο πάντων, διότι μετά θα τη ρίξει μέσα εις ένα κυκαιώνα, ο οποίος θα αρχίσει πλέον και να φτάσει και μέχρι φόνου. Αυτά παθαίνουν οι σημερινές γυναίκες, διότι δεν βλέπουν εκείνο το οποίο πρέπει να προσέξουν. Τον θέλει να είναι όμορφος, ζητά ομορφιά. Τον θέλει να είναι παρουσιαστικός. Τον θέλει να είναι με εξέλιξη. Να μην είναι ο άνθρωπος, λέγει ο πιστοχωρημένος, να μην είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρει που πηγαίνει. Αυτά κοιτάζει, δεν κοιτάζει την ουσία. Και μέσα σε αυτήν την εκλογή εισέρχεται μέσα στο σαρκικό αμάρτημα, και από το σαρκικό αμάρτημα πηγαίνει έπειτα για να κάνει το μυστήριο του γάμου. Εδώ θα δούμε μερικά πράγματα τα οποία μας λέγει ο Πανάγαθος Θεός διαστόματος του Αποστόλου Παύλου. Ζητεί ο Κύριος από την γυναίκα, αφού εισέλθει μέσα στην απόφαση πλέον να παντρευτεί, να κάνει οικογένεια, ζητεί ο Θεός από την γυναίκα την υποταγή αυτής, διότι ο άντρας είναι κεφαλή της γυναικός. Όπως λέγει και ο Χριστός είναι κεφαλή της Εκκλησίας. Κατά τούτο δε ο Χριστός διακρίνεται, καθότι αυτός είναι συγχρόνος και σωτήρ του σώματος. Οι ειθοφόβοι άντρες, οι αθεόφοβες γυναίκες. Οι άντρες εξάλλου να αγαπάτε τας γυναίκας σας, καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησία και παρέδωκε τον εαυτόν του εις θάνατον υπέρ αυτής. Δια να αγιάσει αυτήν, αφού την καθαρίσει δια του λουτρού του ύδατος, ήτι του Αγίου Βαπτίσματος, με τον λόγον της επικλήσεως που συνοδεύει το λουτρόν τούτο. Και έτσι, αφού την καθαρίσει και την αγιάσει, να την στήσει εις το πλευρόν του ως άλλην νύφην, ένδοξον την Εκκλησίαν, χωρίς να έχει λέραν ή ζαρωματιάν ή άλλο τίποτε από εκείνα που την ασχημίζουν, αλλά να είναι αγία και άμεμπτος. Έτσι οφείλουν οι άντρες να αγαπούν τας γυναίκας των σαν τα ίδια των τα σώματα. Εκείνος που αγαπά την γυναίκα του, τον εαυτόν του αγαπά, διότι κανείς ποτέ δεν εμίσησε την σάρκα του, αλλά την τρέφει καλά και την περιθάλπει, καθώς και ο Κύριος τρέφει και περιθάλπει την Εκκλησία. Και τόσον στενός ο σύνδεσμός της προς τον Αδάμ ήτο, ένεκα τούτου, όπως αναφέρεται εις την Γραφή, θα εγκαταλείψει ο άνθρωπος τον πατέρα του και την μητέρα του και θα προσκοληθεί προς την γυναίκα του και θα είναι οι δύο ενωμένοι εις ένα σώμα. Η αλήθεια δε αυτή περί της Εκκλησίας που έως τώρα ή το άγνωστον μυστήριον και μας απεκαλύφθη από τον Θεό είναι μεγάλη σημασία. Λέγω δε τούτο αναφερόμενος στην πνευματική ένωση του Χριστού και της Εκκλησίας. Ότι δηλαδή ελέγχθη εις την αρχή της δημιουργίας περί του ανδρός και της γυναικός, το αυτό επληρώθηκε και πραγματοποιήθη δια της μυστικής ενώσεως του Χριστού και της Εκκλησίας. Το ότι δε η ένωση του ανδρός και της γυναικός εν το γάμο υπήρξε μόνον εικόν της ενώσεως του Χριστού με την Εκκλησία, δεν ελαττώνει τας υποχρεώσεις κάθε ανδρός προς την γυναίκα του. Αλλά και καθένας από εσάς, όσοι είστε νυφευμένοι, ας αγαπά την γυναίκα του ακριβώς έτσι όπως αγαπά τον εαυτόν του. Εν πλειστάκης μορφωμένοι ιερείς, δια να οδηγήσουν τα παιδιά του Θεού στον δρόμο του Θεού.
εις τούτο το σημείο η γενή είναι αφοβείται τον άντρα, παρακολουθούμε κατά την διάρκεια του μυστηρίου μίαν άτοπον πράξη. Είτε αστειευόμενοι, είτε βλέποντες το μυστήριο ως κάτι το περαστικό, είτε βλέποντες την Εκκλησία και δεν την σέβονται, είτε ακούν τους λόγους του Θεού και δεν τους καταλαβαίνουν, εις μερικά μέρη της Ελλάδος, την στιγμή κατά την οποία ακούεται από το στόμα του ιεροψάχτου και η γενή είναι φοβείται τον άνδρα, εκείνη τη στιγμή παρεισήλθεν ο διάβολος, έδωκεν μία ερμηνεία όχι καλή και σηκώνει το πόδι του ο άνδρας και πατά με δύναμη την νύφη για να ενθυμείται ότι πρέπει να τον φοβάται. Έμεινε το μέρος αυτό εις εκείνην την πράξη του φόβου, λέγει να με φοβάται, να με τρέμει. Και εις αυτήν την περίπτωση ακριβώς άλλοι χαρακτήρες, οι οποίοι είναι διαστρεβλωμένοι χαρακτήρες, φτάνουν μέχρι του σημείου, αδερφοί μου, σε μερικά σημεία της Ελλάδος, την στιγμή που επιστρέφουν από την εκκλησία για να εισέλθουν στο σπίτι των, εκείνη τη στιγμή κρατούν μία γάτα, την οποία ορμά με λύσαν αυτός ο Νταΐς, ο οποίος είναι γαμπρός πλέον, και παίρνει την γάτα από τα πόδια και τη ξεσχίζει μπροστά στην νύφη για να φοβάται. Αν είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα να γίνονται στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος, αν αυτά τα πράγματα επιτρέπονται μέσα σε ένα ευσεβή λαόν, ο οποίος ήκουσε λόγον Θεού και έλαβε το φως το αληθινό. Αυτά τα πράγματα δυστυχώς γίνονται στην Ελλάδα μας, σε μερικά ευτυχώς μέρη, αλλά έμειναν. Πότε άραγες θα φύγουν αυτά και πότε ο Πανάγαθος Θεός θα μας δει και να μας αγαπήσει. Εις το σημείο δε τούτο, το οποίο ακριβώς ερχόμενος ο νηφίος από την Εκκλησία, πρέπει να είναι πλέον αλλαγμένος παντελώς. Γιατί? Διότι μέσα σε εκείνο το μυστήριο του γάμου, το οποίο ετελέστη προλίγου, υπάρχουν σκοποί. Δεν είναι ένα παιχνίδι, ούτε ένας τόπος επιδείξεως. Διότι το μυστήριο του γάμου και το μυστήριο της βαπτίσεως δυστυχώς κατήντησαν στην Ελλάδα μας να είναι ένα μέρος της ζωής του ανθρώπου, το οποίο το φέρει σε επίδειξη. Εάν θα στολιστεί η νύφη με τη λευκή εκείνη ενδυμασία και να εισέρθει μέσα στην Εκκλησία, προσπαθεί να είναι όσο τη δυνατόν πιο γυμνή. Εάν έρθουν οι παράνυφοι και είναι γυναίκες, προσπαθούν περισσότερο να είναι γυμνές. Εάν έρθουν οι εκκλησιαζόμενοι μέσα στην Εκκλησία για να παρακολουθήσουν το μέγα του το μυστήριο, προσπαθούν να είναι μέσα στην αταξία την αφόρητον και μέσα στην άπρεπον ενδυμασία την οποία ακριβώς φέρουν με θεαυτόν οι γυναίκες. Και μεταβάλλεται ούτω ο Άγιος τόπος του Θεού, όπου τελεσιουργούνται τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, μεταβάλλεται εις έναν τόπον αγοράς ή θεάτρου. Τούτο είναι το σημείο το οποίο ο άνθρωπος, επειδή δεν γνωρίζει τι κάνει, προσπαθεί να έρθει σε επικοινωνία με τον κόσμο, το τι ζητεί ο κόσμος και όχι τι ζητεί ο Θεός. Ας δούμε όμως, αδερφοί μου, μερικά σημεία τα οποία ακριβώς θα προσέξουμε ιδιαίτερως, αν μας φτάσει η ώρα. Το πρώτο σημείο το οποίο ακριβώς ονομάζεται σκοπός του γάμου είναι καταρχάς η τέλεση, η τήρηση του Αγίου θελήματος του Θεού. Εκείνος όρισε τον γάμο. Δεν είναι τυχαίο τούτο το γεγονός. Ο Θεός το όρισε, ακριβώς όπως είπαμε στην αρχή, για να μην εξαλειφθεί το ανθρώπινο γένος από την γη, διότι ο θάνατος θερίζει και το μυστήριο του γάμου βλαστάνει. Ώστε το πρώτο σημείο το οποίο πρέπει να προσέξουμε είναι ότι ο Θεός όρισε τον γάμο
και εμείς πρέπει να υπακούσουμε σε αυτό. Υπάρχει δε και εκείνο το του κόσμου, το ρητό, το οποίο πολλές φορές ο κόσμος δίδει και είναι άξιον πάσης προσοχής, λέγει τούτα τα λόγια: ή μικρός μικρός παντρέψου ή καλογυρέψου. Θα κάνεις δυο πράγματα. Δεν θα περιμένεις τίποτε άλλο στη ζωή σου παρά μόνο ένα σκοπό. Ή θα παντρευτείς ή θα αφήσεις τον δρόμο, τον κόσμο και να πάεις μέσα σε ένα μοναστήρι. Δεν μπορεί να βρίσκεσαι μέσα στον κόσμο και να μην έχεις οικογένεια. Πρέπει να δημιουργήσεις οικογένεια. Είναι του Θεού το θέλημα. Βέβαια, όταν περάσει ο άνθρωπος τα 30 χρόνια, ο άντρας προπάντων όταν περάσει τα 30 χρόνια, να το σπρώχνουν 30 δεν παντρεύεται. Γιατί τούτο? Διότι από τη στιγμή κατά την οποία θα έρθει στην κρίση πλέον, όταν θα κρίνει τα πράγματα, αρχίζει και λέει: μα μήπως μου βγει έτσι, μήπως είναι έτσι, μήπως είναι έτσι, άμα φοβούμαι, άμα δεν ξέρω τι θα μου βγει και ούτω καθεξής. Περνά ο καιρός, περνούν τα χρόνια και φτάνει σε ένα σημείο που ο διάβολος κάνει το δικό του θέλημα. Γι' αυτό ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει τούτα τα λόγια. Οδηγείτε, λέγει, τα παιδιά σας εν ορίσει στο μυστήριο του γάμου, για να μην πίπτουν στην πορνεία. Το θέλημα του Θεού λοιπόν είναι ο πρώτος σκοπός του γάμου. Και πηγαίνουμε στον δεύτερο σκοπό του γάμου, που είναι η τεκνογωνία και η διαδοχή του ανθρωπίνου γένους επί της γης. Είπε ο Θεός όταν δημιούργησε τον Αδάμ και την Εύα, όταν εξήλθον από τον Παράδεισον και ήρθεν ο θάνατος και δημιούργησεν από την πλευρά του Αδάμ την Εύα, και όταν εξύπνησε ο Αδάμ είδε την Εύα δίπλα του και είπε τούτο: νυν οστούν εκ των οστών μου και σάρξ εκ της σαρκός μου. Δεν έχουμε καμιά διαφορά, λέγει. Όπως είναι το δικό μου το σώμα, είναι και το δικό της γυναικός αυτής, και επλάστη από την πλευρά την δική μου. Τότε ο Θεός, αφού το είδε το πλάσμα του, τότε είπε τούτα τα λόγια: αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυριεύσατε και πληρώσατε την γη. Δεν θα κάνεις το μυστήριο του γάμου για κανέναν άλλο σκοπό, λέγει, αλλά μόνον για το θέλημα το δικό μου, δηλαδή θα γίνεις συνδημιουργός μου και οι δυο μας θα δημιουργήσουμε πλάσματα εκ της ανυπαρξίας στην ύπαρξη. Μόνον ένα πλάσμα γεννήθηκε πάνω στην γη χωρίς θέλημα ανδρός και γυναικός. Ο Χριστός μας, ο Θεός μας, ο οποίος γεννήθη εκ Πνεύματος Αγίου, ο Θεός ο οποίος γεννήθηκε από την Παρθένον Παναγία μας, την Μητέρα του Θεού μας, την Παρθένον Μαρία, η οποία είναι το αγνή τόσον όσον μπορεί ο ανθρώπινος νους να φτάσει, πιο καθαρή και από τα σαχτίνα του ηλίου. Όταν κοιτάξεις επάνω στον ήλιο, εκεί μπορεί να έβρεις κοιλίδα. Επάνω στην Παναγία μας δεν υπήρχε ούτε μία κοιλίδα αμαρτίας. Ήταν τόσο καθαρή, ούτως ώστε δέχτε το Χριστό μας, αγνή, καθαρή και πρώτου γάμου και μετά τον γάμο αγνή. Καθαρή, αγνή, Παρθένος, Μαρία. Μόνον εκείνη εγέννησε τον Θεόν χωρίς το θέλημα του ανδρός, χωρίς σαρκικές πράξεις. Αυξάνεστε λοιπόν και πληθύνεστε. Εδώ θα δούμε τι κάνει ο άνθρωπος. Άραγε στηρεί αυτό το θέλημα του Θεού? Μόλις παντρευτεί έχει σκοπό να γεννήσει παιδιά? Δυστυχώς γίνεται όλος το ενάντιον. Δεν παντρεύεται ο άνθρωπος δυστυχώς για να κάνει οικογένεια. Παντρεύεται για να χορτάσει την σάρκα. Αλλά όπως είχαμε πει και κάποτε, σάρξ βλάξ, βλάξ, ο άνθρωπος, ο οποίος ζητεί τη σάρκα, δεν έχει τίποτε άλλο. Θέλει τη σάρκα, παίρνει τη σάρκα και μετά έρχεται η τιμωρία του Θεού. Και τούτο τι γίνεται? Εδίδαξε ο διάβολος πολλούς τρόπους αποφυγής του θελήματος του Θεού. Εδίδαξε τρόπους τελείως διαβολικούς,
που έβγαλαν από την κόλαση. Χρησιμοποιεί ο άνθρωπος πολλές βρωμιές και ακαθαρσίες, φτάνει να μην κάνει το θέλημα του Θεού. Να χορτάσει την ειδονή της σαρκός. Δεν τον ενδιαφέρει τίποτε άλλο. Και τούτο είναι το αποκορύφωμα πλέον, ότι εισήλθαν και οι εχθροί του χριστιανισμού, οι εχθροί της Ελλάδος, οι Εβραίοι, οι οποίοι είναι συνεχώς εχθροί των Ορθοδόξων, και εισήγαγον στα σημέρα στα οποία ζούμε κάτι το φοβερό. Εισήγαγον εκείνες τις ονομαζόμενες πορνοτενίες, οι οποίες πορνοτενίες παρέσυραν ούκο λίγους χριστιανούς στην κόλαση. Εμόλυναν τους οφθαλμούς των, και εκ των οφθαλμών πλέον εισήλθεν η αμαρτία μέσα εις το ανδρόγυνο, και μετά από την αμαρτία αυτήν, η οποία είναι άκρος εσχρά και βρωμερά, εισήλθεν ο διάβολος και εξυνέμισε τα ανδρόγυνα. Τα διέλυσεν, τα εξαφάνισεν, διαλύονται ημέραστη και ανοιχτός το μυστήριο του γάμου, περισσότερες οι διαλύσεις του μυστηρίου παρά η δημιουργία του μυστηρίου, η τέλεση του μυστηρίου. Περισσότερα διαζύγια, ο λιγότερη γάμη. Γιατί, διότι ο άνθρωπος έφυγε από τον Θεό, δεν τηρεί το θέλημα του Θεού. Αποφυγή λοιπόν της τεκνογωνίας, με ιονδήποτε τρόπον διδάξει ο διάβολος και αυτοί οι εχθροί της Εκκλησίας, οι οποίοι καταπολεμούν την Ορθοδοξία μας. Και πρώτοι από όλους οι σιωνιστές, οι οποίοι δεν θέλουν την ύπαρξη της Ορθοδοξίας και της πίστεως εις των Χριστών. Δεύτερο σημείο. Εάν λέγει, κατά λάθος λέγει, έμεινα έγκυος. Κατά λάθος. Λέγουν αυτήν τη φράση, κατά λάθος. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ότι εγώ δεν ήθελα να κάνω το θέλημα του Θεού, αλλά δεν ξέρω με ποιον τρόπο να έγινε. Εάν γίνει, εάν μείνει έγκυος η μητέρα, τότε υπάρχει ένας άλλος τρόπος, εύκολος. Θα επέμβει αμέσως η πεθερά. Γιατί έμεινες έγκυος? Ποιος θα σου φυλάει το παιδί? Ποιος θα σου το μεγαλώσει? Εσύ φεύγεις και πάει στη δουλειά. Εγώ θα τα τραβώ. Γεννά ένα παιδί. Αφού κάνει το θέλημα του Θεού για δεύτερη φορά, τότε αλίμονο και τρεις αλίμονο. Εάν το κάνει τρίτη φορά, τότε γίνεται σεισμός ολόκληρος. Δι' αυτόν τον λόγο επεμβαίνει ο διάβολος δεξιά και αριστερά. Πηγαίνει στη γειτόνισσα, πηγαίνει στην πεθερά, πηγαίνει στους γνωστούς, πηγαίνει στις γνωστές. Τι λέγει, πάλι παιδί. Πάλι γέννησες παιδί. Πάλι παιδί. Και όλο αυτό είναι μία προετοιμασία, παρακαλώ, δια των φόνων. Ομιλούν, ξαναομιλούν τα όργανα του διαβόλου. Δεν έρχεται ο διάβολος. Λέγουν, ξαναλέγουν, ξαναλέγουν, ηρωνεύονται, σπρώχνουν. Και τέλος, εκείνο το πλάσμα που ονομάζεται μητέρα, οδηγείται εις το σφαγείο. Και εκεί στο σφαγείο πλέον θυσιάζονται αγνές υπάρξεις που δεν βλέπουν το φως. Τι γίνεται όμως εκεί? Εκεί το φοβερό δράμα. Για να σκοτωθεί ένα παιδί, γίνεται ένα μακελιό ολόκληρο. Αυτός ο αθεόφοβος πλέον φωνιάς που ονομάζεται γιατρός, ο αθεόφοβος πατέρας που οδηγεί το παιδί του στη σφαγή, η αθεόφοβος μητέρα που οδηγεί το τέκνον της, το αίμα της στη σφαγή, εκεί επακολουθούν σημεία φοβερά, αδερφοί. Δια να σφαγεί εκείνο το παιδί, εισέρχεται μέσα στο σώμα της γυναικός ένα ψαλίδι, το οποίο ψάχνει αυτός ο φωνεύς ιατρός, ψάχνει να έβρει την κεφαλή του μωρού. Εκείνο, αισθανόμενο των φόβων που το περιβάλλει, προσπαθεί να αποφύγει αυτήν τη σφαγή. Αλλά πού να φύγει? Βρίσκεται μέσα σε ένα κλουβάκι μικρό, και εκεί φεύγει από τη μια και πηγαίνει στην άλλη, και εκείνος το κυνηγά ξοπίσω, βρίσκει το κεφαλάκι του και το κόβει. Άραγες, έχει κανείς τη δύναμη να δει αυτό? Αυτό έγινε, αδερφοί μου, από έναν φωνιάν ιατρών στην Αμερική, ο οποίος είχε σκοτώσει χιλιάδες παιδιά.
και σε μια στιγμή η χάρη του Θεού του έδωκε μετάνοια και έβγαλε μια ταινία η οποία ονομάζεται ταινία φόνου εχτρώσεων και παρακολουθείς ολόκληρον αυτήν τη διαδικασία. Αφού κόψε το κεφαλάκι του μωρού αυτός ο φωνιάς, τότε βάζει ένα άλλο εργαλείο το οποίο το λιώνει το παιδί και το κάνει όπως γίνεται ο κεϊμάς που τον περνά ο κρεοπόλης. Αφού γίνει και αυτό το δεύτερο, μετά βάζει μία εισρώφηση πλέον αυτών των αποτελεσμάτων από την μήτρα της γυναικός. Αυτή είναι μία εισρώφηση η οποία έχει δύναμη περισσότεραν από την ηλεκτρική σκούπα και τραβά πλέον εκείνο το μωρό από μέσα στα σπλάχνα της μητρός και το βγάζει έξω ως κομματάκια. Αυτό βλέπει ο Θεός από ψηλά και στις περισσότερες περιπτώσεις, τις οποίες άλλες με γνωρίζει η κοινωνία, άλλες δεν γνωρίζει, στις περισσότερες περιπτώσεις πεθαίνει ο φωνεύς μαζί με το θύμα. Δηλαδή πεθαίνει η μητέρα που πάει να σκοτώσει το παιδί της. Τούτο έγινε και τελευταίως όταν επεκαλύφθη στην Θεσσαλονίκη ότι επήγε μία να σκοτώσει το παιδί της και εκεί πέθανε η ιδία διότι έπαθε σιψεμία και απέθανε. Αυτός ο φόνος ο οποίος περιεγράψαμε αυτή τη στιγμή, έχουμε δώσει μια εικόνα όσο μας είναι δυνατόν και αν μπορέσουμε κάποτε και έχουμε να το δείχνουμε κιόλας θα είναι πολύ μεγάλο καλό. Θα βλέπουμε και οπτικώς πλέον όλη αυτή την εικόνα. Στην Ελλάδα μας δυστυχώς ευγήκε και νόμος από το άνομο κράτος. Είσαι ελεύθερη, λέγει, να πηγαίνεις σε οποιονδήποτε γιατρό να σκοτώνεις το παιδί σου και θα πληρώνω εγώ, λέγει, γιατί θα το σκοτώνεις. Δηλαδή θα παίρνεις μία απόδειξη από τον ιατρό και όσα σου πάρει ο γιατρός θα σου τα δώσω εγώ. Φοβερό το έγκλημα τούτο, αδερφή μου. Επισήμως όσα καταγράφονται στα βιβλία και τα γνωρίζει το κράτος, γίνονται το χρόνο 400.000 εχτρώσεις. 400.000 παιδιά σκοτώνει η Ελλάδα. Κάθε χρόνο. Τα επίσημα. Τα ανεπίσημα. Πόσα θα είναι. Μέσα σε αυτό το λουτρό του αίματος, μέσα σε αυτόν τον ποταμό των αιμάτων, ευρίσκεται τούτος ο κόσμος και κολυμπά. Και τούτο ακριβώς έρχεται ο Άγιος Ιωάννης ο θεολόγος και λέγει, όταν θα έρθει η στιγμή, λέγει, ο Θεός από ψηλά, λέγει, θα μεταβάλει, λέγει, το νερό σε αίμα. Και ο άνθρωπος όταν θα πηγαίνει να πίνει νερό, δεν θα πίνει νερό, θα πίνει αίμα. Και τότε θα ακουστούν από τους αγγέλους, δίκαιε εκρίσεις σου, Κύριε, δίκαιε εκρίσεις σου. Αίμα έχησαν, αίμα θα πιούν. Πόθεν οι σεισμοί, αδερφοί μου, πόθεν οι ασθένειες, πόθεν όλα τα άλλα τα οποία υπάρχουν μέσα στις οικογένειες. Ο άνθρωπος σήμερα έφτασε στο σημείο να γεννά μόνο έναν ή δύο παιδιά. Πέραν των δύο παιδιών, είναι πολύ δύσκολο να εμφανιστεί πλάσμα που να έχει παιδιά. Γιατί? Διότι λείπει από τον άνθρωπο η πίστη στον Θεό. Αμέσως έρχεται ο διάβολος και του λέγει, τι θα τα κάνεις, πώς θα τα μεγαλώσεις, πώς θα τα πρικήσεις, πώς θα τα σπουδάσεις, πώς θα τα αποκαταστήσεις, εσύ είσαι φτωχός, δεν έχεις. Ξεχνούμε ότι ο Πανάγαθος Θεός μεριμνά δια τα σκουλίκια, μεριμνά δια τα μυρμήγκια, μεριμνά δια όλη την φύση. Θα σε εγκαταλείψει ποτέ ο Θεός όταν λέγει, ποιος από εσάς, λέγει, όταν έρθει το παιδί του και του ζητήσει ψωμί, θα του δώσει πέτρα? Και ποιος από εσάς όταν έρθει, λέγει, το παιδί του και του ζητήσει ψάρι, θα του δώσει φίδι? Εάν εσείς πονηροί όντες, λέγει ο Θεός, ένα τέτοιο πράγμα δεν το κάνετε, πώς θα το κάνει ο πατήρ μου Επουράνιος όταν του ζητήσετε, λέγει, εκείνο το οποίο είναι δίκαιο και το οποίο είναι ευάρεστο και δεν θα σας το δώσει? Μένει ο άνθρωπος δυστυχώς μέσα σε αυτή την απιστία και το κεντρικό σημείο της αποφυγής της τεκνογωνίας
είναι η απιστία εις τον Θεό. Αφού δε πέσει το πρώτο αίμα μέσα στο σπίτι, τότε εισέρχεται ο διάβολος και αμέσως την ίδια στιγμή αναποδογυρίζεται, εξαφανίζεται εκείνη η γαλήνη και η ευλογία την οποία είχε το ανδρόγυνο. Ερχόμενος ο διάβολος μέσα στο ανδρόγυνο, βλέπουν το αίμα, τότε αμέσως επιτίθεται, παίρνει εξουσία και δημιουργεί μέσα στο σπίτι τόσα πολλά δεινά, τόσα πολλά κακά, ούτως ώστε διερωτάται έπειτα ο άνθρωπος και λέει: «Μα από πού τα παθαίνω?» Από το αίμα το οποίο έχεις. Οι δε πατέρες της Εκκλησίας λέγουν ότι η μητέρα η οποία θα σκοτώσει ένα παιδί πρέπει να αρχίσει ένα κουβά δάκρυα για να σβήσει εκείνο το αίμα. Πού να βρεις μητέρα όταν σκοτώνεις 5 και 10 και 20 και 30 και 40 παιδιά? Πού θα το βρεις αυτό το δάκρυ να γεμίσεις τόσους κουβάδες? Αυτά έχει ο σημερινός άνθρωπος, ο αποστάτης άνθρωπος. Ξεχνούμε ότι ύστερα από τα δύο παιδιά, τότε είναι το θέλημα του Θεού. Δηλαδή, το ένα και το δύο είναι η διαδοχή. Πεθαίνουν δύο φυσιολογικώς, ο πατήρ και η μητέρα. Έρχονται δύο παιδιά για να αντικαταστήσουν τους δύο που έφυγαν. Το αυξάνεστε και πληθύνεστε είναι μετά από τα δύο παιδιά. Δηλαδή, το θέλημα του Θεού είναι μετά από τα δύο παιδιά. Υπάρχουν οι περιπτώσεις που ο Παναγραφός Θεός δεν δίδει παιδιά εις τα ανδρόγια. Είναι δικό του θέλημα. Είναι εκείνο το οποίο ονομάζεται ατεκνία. Είναι αυτό το οποίο εμάστιζε τον Ιωακήμ και την Άννα. Αλλά τι έκαναν για να έρθει η χάρη του Θεού? Έχησαν δάκρυα και προσευχές και ο Πανάγαθος του Θεός τους έδωκε ένα παιδί και μοναδικό, την Παναγία μας. Αδερφοί μου, υπάρχει το άλλο το φοβερό. Όταν γεννήσει η μητέρα, τότε ο πατέρας με αγωνία. Τι έγεννησε? Κόρη. Ω, κόρη. Κόρη τώρα αλίμονό μου. Τι θα γίνω? Γεννά δεύτερο παιδί, το στέλνει ο Παναγαθός Θεός, δεύτερο, πάλι κόρη. Ω, τότε είναι το μεγάλο κακό. Γεννά τρίτο, πάλι κόρη. Γεννά τέταρτη, πάλι κόρη. Και πάει το θέμα και κλαίει ο πατέρας εκείνος, όπως εκείνον ο οποίος είχε τέσσερις κόρες. Και άρχιζε και έλεγε: «Τι θα τα κάνω? Πώς θα τις πρικήσω? Πώς θα τις μεγαλώσω? Πώς θα τις παντρέψω?» Είδε ο Θεός από ψηλά όλη αυτήν την απιστία του πατέρα εκείνου και σκύβει και του παίρνει την πρώτη. Την παίρνει. Του έμειναν οι τρεις. Δεν συνήρθε. Ο ανόητος εκείνος δεν συνήρθε. Ήρθε σε πάνω να λέει: τρεις λέγει, πώς θα τις πρικήσω? Πώς θα τις αποκαταστήσω? Πώς θα τις φτιάξω? Πώς θα τις μορφώσω? Και συνεχίζει το θέμα. Σκύβει ο Πανάγαθος Θεός που τον είδε από ψηλά και παίρνει και τη δεύτερη. Δεν συνήρθε πάλι. Άρχισε δια τις δύο να παρεγκομεί. Σκύβει και του παίρνει και την τρίτη. Δεν συνήρθε. Σκύβει και του παίρνει και την τέταρτη και έμεινε να βλέπει τους τέσσερις στίχους. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Νομίζουμε ότι πούμε και ό,τι κάνουμε δεν μας βλέπει, δεν μας ακούει κανένας. Όχι. Όλα τα βλέπει και όλα τα ακούει ο Θεός. Δι' αυτό και η γυναίκα είναι το ευλογημένο πλάσμα, διότι αν ο Ιωακήμ και η Άννα ήθελαν αρσενικό παιδί, δεν θα είχαμε τώρα την Παναγία μας. Και αν επαρυγκωμούσαν την ώρα που γεννήθηκε το παιδί τους αυτό, δεν θα είχαμε τώρα την Παναγία μας. Αλλά τι είπαν? Ό,τι μας δώσεις Θεέ μου, θα σου το δώσουμε στην αγκάλι σου. Και έδωκε ο Θεός την Παναγία μας και την έδωκαν αμέσως στην αγκάλι του Θεού, μέσα στα Άγια των Αγίων, και εκεί ανετράφηκε μέχρι 12 ετών και γέννησε τον Χριστό μας. Και έχουμε τη μητέρα του Θεού μας, την οποία αυτή τη στιγμή παρακαλούμε να πρεσβεύει. Τεκνογωνία λοιπόν. Ο τρίτος σκοπός του γάμου είναι η αύξηση των μελών της επηγής στρατευωμένης εκκλησίας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή γεννάς ένα παιδί, δεν θα το γεννήσεις και να αδιαφορήσεις, αλλά θα το οδηγήσεις κατά το θέλημα του Θεού. Αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυριεύσατε την γη και ανατρέφετε τα τέκνα ημών εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Θα το οδηγήσεις το παιδί σου από μικράς ηλικίας να προσεύχεται, να νηστεύει, να εκκλησιάζεται, να σέβεται και ούτω καθεξής. Δεν θα παραμελήσεις το παιδί σου, δεν θα το εγκαταλείψεις στους δρόμους όπως βλέπουμε σήμερα τα περισσότερα φρικτά γεγονότα. Τέταρτος σκοπός του γάμου είναι η ενπαιδεία και νουθεσία Κυρίου, ανατροφή των τέκνων, όπως καταστώσει μέλη της Βασιλείας των Ουρανών. Σκοπός σου είναι αυτό το παιδί που γέννησες να το πάρεις στην Βασιλεία των Ουρανών, στην αγκάλι του Θεού. Πέμπτος σκοπός του γάμου
είναι η αλληλοβοήθεια των συζύγων και η εν γέννη πνευματική ζωή αυτών εν Χριστώ Ιησού. Δηλαδή ο άντρας και η γυναίκα πρέπει να βοηθούν ο ένας τον άλλον εις τις δυσκολίες της οικογενείας, αλλά και στην πνευματική ζωή να ενισχύει ο ένας τον άλλον. Έκτος σκοπός του γάμου είναι η αποφυγή της πορνείας και η καθαρά συμβίωση των συζύγων. Εις τούτο το σημείο, αδερφοί μου, πρέπει να γνωρίζουμε ότι η τιμή εις τον άνθρωπον όταν παντρευτεί και προ του γάμου και μετά τον γάμο πρέπει να είναι τόσο καθαρή η ζωή τους, ούτως ώστε να ενθυμηθούν την ώρα που προσέρχονται στο μυστήριο του γάμου. Εκεί υπάρχουν δύο ορατά σημεία μεταξύ των άλλων, το οποίο είναι τα στέφανα και οι αραβώνες, αυτοί οι οποίοι τίθενται επάνω στα χέρια των νεονύφων. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το στεφάνι το άσπρο εκείνο σημαίνει την καθαρότητα του γαμπρού και της νύφης. Τα δαχτυλίδια τα οποία είναι με χρυσάφι καθαρό συμβολίζουν την πλαστικότητα της ψυχής, η οποία πρέπει να δέχεται τα μηνύματα του ουρανού, την χάρη του Θεού, εκείνα τα οποία ονομάζονται εντολές του Θεού. Αυτά τα δύο είναι εκείνα τα οποία δεν ξέρει ο κόσμος, και πηγαίνουμε σε ένα άλλο το οποίο γρήγορα θα το δούμε, διότι μας έφτασε η ώρα. Είναι το κοινό ποτήριο το οποίο δίδει ο ιερεύς τη στιγμή εκείνη εις τον γαμπρό και στην νύφη. Εκείνο το κοινό ποτήριο είναι εκείνο το οποίο συμβολίζει όλη την ζωή των νεονύφων. Είναι εκείνο το οποίο ακριβώς ευλογεί την πορεία της ζωής που ανοίγεται ως βιβλίο ενωπιών των, και λέγει ο Θεός ότι ιδούμε θυμώνυμη πάση τα σημέρα της ζωής σας. Όμως συμβολίζει εκείνο το ποτήριο ότι ο παρόν κόσμος είναι αναμεμειγμένος με χαράν και λύπη, με δυσκολίαν και ευκολίαν, με υγείαν και με ασθένειαν, με αδικίαν και δικαιοσύνην, με συκοφαντίαν και τιμήν. Θλίψην, λέγει, εν το κόσμο έξετε, αλλά θαρσείτε. Εγώ ναι νίκηκα τον κόσμο. Μέσα σε εκείνο το ποτήριο είναι όλα αυτά τα οποία έχει ο κόσμος τούτος. Ένα άλλο σημείο του κοινού εκείνου ποτηρίου είναι ότι ουδής έτερος δύναται να γευθεί εκ του υγειασμένου εκείνου ίνου, ημιμόνων οι συναυθέντες προς γάμου κοινωνίαν. Τούτο σημαίνει ότι στην χαράν αλλά και στις δυσκολίες του βίου ουδής έτερος δύναται να συμμετέχει εκτός των συζύγων, ως εκ τούτου οι δύο μόνον σύζυγοι θα πείουν έως της τελευταίας ρανίδος ό,τι επιτρέψει ο Θεός. Πάντες οι συγγενείς και οι φίλοι θα δηλώσουν ό,τι συγχαίρουν ή ό,τι συλληπούνται. Ουδέν έτερον θα προσθέσουν, διότι δεν δίνανται. Μόνον ο Θεός συμπαρίσταται και δίδει